σήμερα φέτος με αυτή την εκπομπή. Κάθε χρόνο έπεφτε στη, από δικιά μου πρόταση στο τραπέζι, γιατί είναι κάτι που αγαπάω πάρα πολύ. Mm-hmm. Και το πρόβλημα είναι σε αυτή την ιστορία αν θα έχω το κουράγιο να το κάνω. Δηλαδή, έχει πάρα πολύ κούραση, δεν έχει προσωπική ζωή, αφήνεις τα πάντα, ξεχνάς το σπίτι, ξεχνάς τους φίλους και αρχίζεις και πάει και ταξιδεύεις. Και ξέρεις ότι μπορεί να χάσεις το πλοίο, το αεροπλάνο, ο καιρός να μην σε κάνει να ταξιδέψεις, να μείνεις σε κάποιο νησί. Ξέρεις ότι έρχεται ταλαιπωρία μεγάλη. Αλλά το αποτέλεσμα για μένα μου είναι τόσο ικανοποιητικό και τόσο είναι βάλσαμο στη ψυχή μου που λέω δεν γίνεται. Δηλαδή ξέρω ότι όσο περνούν τα χρόνια είναι δύσκολο να το κάνεις. Και ο Μπούτος, ο Πέτρος μου λέει είμαστε OK, κάντο. Παρά την οικονομική κρίση φέτος στην τηλεόραση, γιατί δεν φαντάζομαι ότι δεν είναι ακριβή. Δεν είναι ακριβή. Όχι. Και θέλω να μου πεις επίσης, πώς ήταν πέρσι που απήχες από τηλεόραση, αν ήταν παράδεισος ή αν ήταν κόλαση? Νομίζω ότι είναι ένας συντονισμός κόλασης και παραδείσου η απουσία ενός ανθρώπου που εργάζεται, όπως εγώ, ας πούμε, 21 χρόνια κλείνω φέτος. Mm-hmm. 91, ήταν 91 Σεπτέμβριο όταν ξεκινούσα στην TV Μακεδονία και φτάσαμε 2012. Πάνω από 20, ναι. Πάρα από 20 χρόνια. Η αλήθεια είναι ότι θα περάσουμε δύσκολα και θα περάσουν δύσκολα όλοι αυτοί που κάποια στιγμή δεν τα πήγαν καλά με τον εαυτό τους στη λογική ότι μια μέρα θα τελειώσει. Εμένα πες ότι ήταν μια πρόβα τζενεράλες αυτό που έκανα, γιατί εγώ ένιωθα τότε ότι δεν μπορούσα να συνεχίσω. Είχα κουραστεί. Είχα κουραστεί, δεν είχα τις δυνάμεις για να δώσω αυτό που ήθελα να δώσω. Και όταν έμεινα εκτός, ήταν διάφορες οι φοβίες και αυτά που μου παρουσιάστηκαν. Είναι πολύ δύσκολο, γιατί για έναν άνθρωπο που δουλεύει και κάνει αυτή τη δουλειά τόσα χρόνια, εγώ το έκανα 19 χρόνια μέχρι τότε συνεχόμενα, το να σβήσεις τις μηχανές και να πεις, σε πιάνουν πάρα πολλές σκέψεις. Τι θα γίνει, αν θα με ξαναπάρει κανείς, αν θα με ξεχάσουνε, αν θα μου δώσει κανείς σημασία, πάρα πολύ. Όταν λίγο αργότερα καταλάβεις ότι η γη δεν γυρίζει γύρω από σένα. Και ότι, μεγάλη ατάκα. Ναι, ότι ρε μάγκα μου, καλώς είσαι, αλλά δεν έγινε και τίποτα, αν λείψεις. Δεν είναι τίποτα δεδομένο. Το κατάλαβα, το ένιωσα και γι' αυτό είμαι και πολύ ευτυχισμένος. Στην απουσία μου συνέβη κάτι μαγικό και δεν θέλω να θεωρηθεί εγωιστικό αυτό. Παίρναν τηλέφωνα. Πού είναι ο Γρηγόρης? Γιατί δεν βγαίνει ο Γρηγόρης? Θέλουμε να τον δούμε τον Γρηγόρη. Και αυτό ήταν και μια απόδειξη, ας πούμε, ότι ο κόσμος ήθελε να σε δει. Μου αρέσει πάρα πολύ του Σταύρου του Θεοδωράκη η εκπομπή. Ανέκαθεν. Ανέκαθεν κάτι πάρα πολύ ωραίο, συνεντεύξεις και δουλειές. Τα παιδιά Ράδιο Αρβίλα που είναι πάντα μέσα στην πραγματικότητα. Ο Λαζόπουλος επίσης ταχώνει. Όχι, δεν έχω κάνει κανένα μπάνιο. Εγώ έτσι κι αλλιώς μπάνιο κάνω για 4 λεπτά κάπου στις 15 Αυγούστου. Δηλαδή πάντα. 12 και 5 με 12 και 9. Και τελείωσε. Α, ναι, είσαι κρυουλιάρης. Όχι, δεν είμαι κρυουλιάρης. Είσαι, το θυμάμαι τώρα, το θυμήθηκα. Ναι. Καταρχάς δεν ξέρω μπάνιο. Πολύ σημαντικό αυτό. Καλά, δεν χρειάζεται να μπει στο πέλαγος. Κάνεις μέχρι εκεί που πατώνεις. Εγώ ακολουθώ το καβούρι, ας πούμε, τα βήματα του καβουριού. Βλέποντας τον Dancing on Ice, κάποια στιγμή βαρέθηκα. Δηλαδή δεν μπορούσα να δω, ενώ έβλεπα στην αρχή και μου δημιουργούσε μια πολύ ωραία αίσθηση πώς θα κάνουν το. Τις φιγούρες. Και αυτό, τις φιγούρες και πολύ μεγάλη προσπάθεια από τα παιδιά για να το κάνουν όλο αυτό το πράγμα. Μετά δεν καταλάβαινα τη δυσκολία, γιατί μου φαινόταν ότι το είχαν ξανακάνει την προηγούμενη φορά, απλά λίγο μεταλλαγμένο. Ο Γρηγόρης πολλές φορές εγώ ήταν στο σπίτι μου, μαζευόμασταν παρέα, βλέπαμε μια ταινία και ξαφνικά στην άκρη του καναπέ βλέπεις ένα Γρηγόρη. Να σου πω. Ναι, αλλά όχι τρελό ροχαλί τώρα. Τρελό, τρελό. Τώρα ναι. Μιλάμε για τρελό. Κορδέλα. Μεγάλο πρόβλημα. Πριν ο Κορδέλα, μεγάλο πρόβλημα και πρέπει να πάω να δω τι θα κάνω. Λέμε επίσημα τι γίνεται του χρόνου. Όχι, δεν γνωρίζω. Έχω κάνει μόνο μια συζήτηση με το κανάλι. Δεν γνωρίζω καθόλου και. Δεν ξέρεις όμως την πρόθεση. Η πρόθεση είναι πολύ καλή. Γιατί και εμείς το μέσα στην καλή χαρά δεν έχουμε υπογράψει, αλλά ξέρουμε ότι ο Α είναι ευχαριστημένος, ας πούμε. Είναι ευχαριστημένο. Πραγματικά δεν. Είναι μια. Συγγνώμη, είναι μια εποχή. Πραγματικά δεν φταίει κανείς. Καλύτερο από το σεξ σε αυτή τη ζωή. Το καλύτερο από το σεξ είναι τα χάδια πριν από το σεξ και η αγκαλιά μετά από αυτό. Κάτι που δεν αντέξει με τίποτα σε μια γυναίκα. Γκρίνια. Πήρξα γκρινιάρης πάρα πολύ και προσπαθώ να το ελαττώσω και βρίσκομαι σε πολύ καλό δρόμο. Ήμουν ο βασιλιάς της γκρίνιας. Και... Δεν είσαι δώρα. Όχι. Όχι. Έχω κάνει μεγάλες προσπάθειες και ανακάλυψα ότι είναι πολύ μεγάλη ανοησία να γκρινιάζεις. Λείπουν πολλά. Τι να σου πω τώρα, τι λείπει. Ένα. Δεν χρειάζεται να μου πεις πολλά. Λείπει η αυτοπεποίθηση για την ουσιαστική γαλήνη που είναι πολύ εύκολο να την αποκτήσεις, αλλά ο φόβος σε αποτρέπει, γιατί συνεχώς πιστεύεις ότι εσύ δεν μπορείς να καταφέρεις. Αλλά μπορείς. Πώς έχεις διαχειριστεί φέτος όλο το θέμα της προσωπικής σου ζωής, γιατί βγήκες πάρα πολύ προς τα έξω. Θα συνεχίσω να λέω τα λάθη του παρελθόντος έχουν περάσει. Mm-hmm. Όταν είμαι με έναν άνθρωπο θα πω ότι είμαι
Και αν τελειώσει, θα πω ότι τελειώνει. Αγανάκτησε στο φινάλε, καθόλου, ή όχι. Καθόλου. Ήταν μια πολύ φυσιολογική κατάσταση, μια σχέση που κράτησε αυτό που κράτησε.